Έχουμε όμω ραγδαίε εξελίξει σε διεθνέ επίπεδο, συναγερμό και αλλαγή σχεδίου από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, που ζητεί οι μάσκε να παραμείνουν στη θέση του, αλλά και να μπει φρένο στην χαλάρωση των μέτρων. Πάμε αμέσω στην Αθηνά. Παπακόστα, Αθηνά. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία συστήνει να επιστρέψει η χρήση τη μάσκα σε όλε τι χώρε ανεξάρτητα αν κάποιο είναι πλήρω εμβολιασμένο ή όχι. Επισημένοντα κατά αυτόν τον τρόπο του κινδύνου από την ταχεία διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχου ΔΕΛΤΑ του κορονοϊού. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία συστήνει επίση να τηρούνται οι κανόνε ασφαλεία όπω η κοινωνική απομόνωση, η αποφυγή του συνοστισμού και το καλό πλήσιμο των χεριών. Σύμφωνα με την στενή συνεργάτητα του Διευθυντή του Οργανισμού Μαριάντζελα Σιμάου, οι άνθρωποι δεν πρέπει να αισθάνονται ασφαλεί ακόμη και όταν έχουν κάνει και τι δύο δόσει των εμβολίων. Από μόνο ότι το εμβόλιο δεν μπορεί να προστατεύσει από τη διασπορά του ιού, σημειώνει η κυρία Σιμάου. Και γι' αυτό το λόγο οι πολίτε θα πρέπει να συνεχίσουν να φορούν τι μάσκε προστασία και να τηρούν τι αποστάσει. Την ίδια στιγμή, Μάρκο, σύμφωνα, σύμφωνα σύγνωμη, με τη Wall Street Journal στο Ισραήλ, όπου καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων τι τελευταίε ημέρε τη συνδική Μετάλλαξη, η μισή από του ενήλικε που έχουν προσβληθεί με την παραλλαγή του ιού Δέλτα ήταν πλήρω εμβολιασμένοι και γι' αυτό το λόγο οι μάσκε επιστρέφουν ξανά στου εσωτερικού χώρου, μόλι 10 ημέρε μετά την απόσυρση του μέτρου. Για να μην δημιουργούνται εντυπώσει, πάντω, θα πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί στο Ισραήλ να βρέθηκαν πολύ πλήρω εμβολιασμένοι θετικοί στη Δέλτα Μετάλλαξη. Αλλά όπω είπε χθε, μιλώντα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, ο καθηγητή Ηλία Μόσχιαλο, αυτοί δεν νόσησαν και δεν είχαν καν συμπτώματα. Απλώ στα τεστ εμφανίζονται θετικοί. Γεγονό που σημαίνει ότι οι πλήρω εμβολιασμένοι προστατεύονται πλήρω από τη νόση. Η Αθηνά, ευχαριστούμε προ το παρόν.